Ανοίγουν από αύριο τα ταμεία για την καταβολή των αναδρομικών στα σώματα ασφαλείας, καθώς ολοκληρώθηκε η εκαθάριση των τελικών ποσών από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των εμπλεκόμενων υπουργείων. Μάλιστα, πληροφορίες του Έθνους αναφέρουν ότι ενδέχεται να έχουν πιστωθεί τα χρήματα από απόψε τα μεσάνυχτα και να μπορούν να τα εκταμιεύσουν. Τα τελικά ποσά των αναδρομικών για το σύνολο των ενστόλων κυμαίνονται από 410 ευρώ, το χαμηλότερο, έως και πάνω από 8.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, τα έτη υπηρεσίας και τον πραγματικό βαθμό. Ωστόσο, στην ουρά θα χρειαστεί να περιμένουν οι νοσοκομιακοί γιατροί και οι πανεπιστημιακοί, καθώς υπάρχει γραφειοκρατική εμπλοκή με τους πρώτους και καθυστερήσεις από τις οικονομικές υπηρεσίες για τους δεύτερους. Στο μέτωπο των πανεπιστημιακών, οι οικονομικές υπηρεσίες μεγάλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν πότε θα φτιάξουν τις σχετικές καταστάσεις και, όπως λένε, δεν γνωρίζουν ούτε τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα κατατεθούν τα ποσά. Θολό παραμένει το τοπίο για 6.000 ειδικούς φρουρούς, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των δικαιούχων για αναδρομικά, αλλά διεκδικούν την καταβολή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα αναδρομικά για τους συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων θα καταβληθούν με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, δηλαδή στις 21 Δεκεμβρίου, η οποία έχει κλειδώσει οριστικά.